Όλοι αναφερόμαστε σε αυτόν. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να. και το είπα και στου ακροατέ το πρωί, θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε λίγο για τι αρμοδιότητε. Ναι, κύριε Ρωμανίτη, έχετε απόλυτα δίκιο. Έχω την αίσθηση και συμφωνώ με τον ε, συνυποψηφιό σα, τον ε, κύριο Χαϊκάλη, τον άκουσα σένα, ότι πραγματικά πολλοί κόσμοι, μην πω η πλειοψηφία του κόσμου, δεν γνωρίζει τις τι αρμοδιότητε, τι ακριβώ ψηφίζει. Ναι. Ναι και μάλιστα ήταν η πρώτη ε, δήλωση που έκανα ε, μετά την ανακήρυξη της υποψηφιότητά μου ε, όταν ε, όχι από αλαζονία ή μικρομεγαλισμό είπα ότι δεν έχω αντιπάλους αυτή τη στιγμή τους ανθιποψηφίους μου έχω αντιπάλους την άγνοια του κόσμου σε σχέση με τη σπουδαιότητα ε, της περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με τη σπουδαιότητα της μάχης. Και θεωρώ ότι η άγνοια ήταν και παραμένει σκόπιμη, δηλαδή καλλιεργείται η απόσταση που έχει ο πολίτης, ο Αρβανίτης Ιδούρου σε uh -huh. σχέση με τις σπουδαίες αρμοδιότητες της περιφέρειας. Γιατί ξέρετε, όταν αγνοείς δεν μπορείς να ελέγχεις και οι κρατούντες δεν θέλουν τον έλεγχο. Mm -hmm. Για να μπορούν ε, να δρουν ε, με εκείνο τον τρόπο που έχει φέρει την περιφερειακή και ολόκληρη τη χώρα στη σημερινή κατάσταση, Να τα πάρουμε ένα-ένα, λίγο. Να τα πάρουμε. Ωραία. Θέλω να μάθω λοιπόν. Να μάθω. Πόση ώρα έχουμε, Έχουμε όση χρειαστεί για να μάθουμε. Έχουμε λοιπόν, θε, εκτιμώ και χωρίς σύγχρονος υπερβολής, ότι δεν έχουμε αρκετή ώρα για να αρχίσουμε με έναν αφριστικό τρόπο mm. ε, να απαριθμούμε τις αρμοδιότητες. Από τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, σηματοδότησης και πινακίδες, ε, μέχρι τα ζητήματα της υιοθεσίας... Ε, Πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει σε επαφή με τις περισσίες της ε, περιφέρειας. Ε, σε επαφή για διεκπεραίωση ή έχει τη δυνατότητα η περιφέρεια να ασκήσει πολιτική, ξεχωριστεί η πολιτική πολιτικη ξεχωριστή από μια άλλη περιφέρεια για τα θέματα Είναι αυτά. Είναι η περιφέρεια καθήλυνα αρμόδια για αυτά τα, τα οποία τα σταχαιολογώ mm -hmm. και τα σταχαιολογώ όχι ως ίσονα ή μίζωνα αλλά για να καταδείξω τη βεντάλια των αρμοδιοτήτων που έχει η περιφέρεια και που αφορά επαναλαμβάνω τη ζωή μας με έναν τρόπο πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό διάλεξα αφενός τα ζητήματα της υιοθεσίας ναι. και τα ζητήματα της οθικής ασφάλειας. Βεβαίω, είναι τα μεγάλα που λέμε κύριε Αρβανίτη είναι αυτά που κάποτε κάποιου υπεύθυνου για την κατάσταση της χώρας συγκεκριμένα μιλάω για τον κύριο Παπαδρέου τους οδήγησαν στο να κάνουν λόγο για μικρούς πρωθυπουργούς. Είναι η πρώτη φορά που σε αυτό... Αυτό ήταν αλήθεια ναι. όμως για να δούμε δηλαδή πραγματικά θα υπήρχε δυνατότητα να είναι με το υπάρχον νομικό πλαίσιο μικροί πρωθυπουργοί ή να έχουν μια, ένα χώρο εξουσίας. Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά ενώ έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην κάνω αναφορά σε αυτό, γιατί όταν οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα, παίρνει και εσύ τη σκητάλη σε αυτή την απαξίωση. Mm -hmm. Αλλά το λέω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχουμε εκείνο το ραδιοφωνικό χρόνο που θα μπορούσαμε μόνο να απαριθμούμε mm -hmm. τι αρμοδιότητε τη περιφέρεια. Ναι, είναι, είναι έτσι, είναι έτσι, κύριε Αρβανίτη. Ε, άλλωστε, κάνουμε λόγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Προ τα εκεί πάει, που είναι το καλό σενάριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το κακό σενάριο με τι πολιτικέ λιτότητε, με την διάκριση Βορρά-Νότου και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, για παράδειγμα, θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει ακολουθεί. Να ακολουθήσει έναν ολιστήρο δρόμο. Επομένω, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών, η περιφέρεια Αττική, η μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα μα και μια από τι μεγαλύτερε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να παίξει σπουδαίο ρόλο για τι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά και ε, να παρεμβαίνει με έναν επίση ουσιαστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Ωραία. Να φύγω με ένα ερώτημα που δεν το είχα προγραμματίσει, επειδή το ζητάνε οι ακροατέ, για να, να προχωρήσω. Βέβαια. Καλημέρα, Λίνα, να πούμε κάτι για τι δηλώσει για το θέμα διαχωρισμού κράτου-Εκκλησία. Φαντάζομαι είναι η δήλωση που κάνατε χθε για. Το Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα τραγουδάκι θα σα βάλω μετά, τουλάχιστον Παπαδόπουλου, μοναχός στο Άγιον Όρος, μπορεί να παίξει. Τι ακριβώς είπατε και τι ακριβώς εννοούσατε. Ήταν ε, μια συνέντευξη ε, σε σχέση με το Άγιο Όρος ε, και ανάμεσα στι πάρα πολλές ερωτήσεις, ε, η, 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 μια ερώτηση ε, αφορούσε τις ε, σχέσεις ε, κράτου -εκκλησίας. Ε, εκκλησίας, που καλό να μην τι περιδεύουμε ε, με την αυτονομία του Αγίου Όρου. Ε, νομίζω ότι ε, για πολλούς από μας ε, όχι μόνο για τους Αριστερού πολίτες, αλλά και για τους δημοκράτες, ε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και είναι ξεκάθαρα α, από παλιά. Ε, παλεύουμε και νομίζω ότι το είναι μια μεγάλη ευκαιρία με τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση του τόπου για να σταματήσουμε να έχουμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε, και να ε, μπορέσουμε να βάλουμε ξεκάθαρο πλαίσιο να μην μπερδεύουμε το ένθεο θρησκευτικό συνέστημα που μπορεί να αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να αφορά τους Καθολικούς δε, τους, δε, τους Μουσουλμάνους, ναι βέβαια ε, και τα του ε, κράτους ενός κράτους που θέλει να ε, ε, είναι ενταγμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε με μια ανεξίθρησκη λογική ε, Πάντω, είτε μιλάμε για την άγνοια σε σχέση με την περιφέρεια Αττική, είτε μιλάμε για το, τα περιθώρια που έχει μια κυβέρνηση με πολιτική βούληση. Πάλι στην άγνοια επιστρέφουμε, στο να μπερδεύουμε δηλαδή την αυτονομία του Αγίου Όρου με τι σχέσει τη Ελλαδική Εκκλησία και του Ελληνικού Κράτου. Mm. Και αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Mm. Είτε να γεννήσει ροβεσπιέρου. Ροβεσπιέρο υπερβάλλω. Γιατί μπορεί να είναι ροβεσπιέρι του keyboard mm. του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε να αφήσει τα πράγματα ως έχουν. Το θέμα είναι και το τι προτίθεται. Η παράταξη και η ίδια να κάνει στην περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν 1055 και ενώ την ερώτησή σα αποστολή στο 54045 όσο χρειαστεί, τα ερωτήματα θα μεταφερθούν ή 210 32 17 7, 7, 7 για να θέσετε το ερώτημά σα και έχετε βεβαίω και την ευκαιρία να μιλήσετε με τον ημίθεο Κώστα Πιαντέ. Ναι, ε... διάβολο σα. Έχουμε να πούμε κάτι στα γενικά για να πάω στου ακροατέ. Έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι κι αλλιώ. Και εγώ δεν και το διαφωνώ να πάω. Είναι θετικό ότι έρχονται πάρα πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Ναι, ναι. Προτάσει και ερωτήματα. Συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, γιατί εσεί, με τη δημοσιογραφική σα εμπειρία, βλέπετε ότι τουλάχιστον όπω διαμείβεται ο διάλογο ε, γύρω από την μάχη για την περιφέρεια Αττικής ε, στα τηλεοπτικά μέσα είναι επί του γενικού. Ναι. Διότι όταν ερχόμαστε στα ειδικά, κύριε Αρβανίτη, ε, βλέπουμε χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα σήμερα όπω τη αυγή ή τη ελευθερωτυπία. Τα πράγματα δυσκολεύουν και για την απερχόμενη περιφερειακή δίκηση αλλά ε, και για την ίδια την κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θέλω να γίνω λίγο πιο σαφή και με αφορμή το σημερινό τη ελευθερωτυπία που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στον Εισαγγελέα Αργολάβη Περιφέρεια, τον Πόρο Μεπιθωρητών με Περιβάλλοντο και η Πολλού. Δεν μπαίνω στην ουσία. Λοιπόν, υπάρχουν εργολαβικά συμφέροντα στην περιφέρεια τη γιατί όταν ξεκινήσαμε τη μάχη. Ε, και εγώ και η περιφερειακή παράταξη, ούτε λίγο πολύ, μα είπαν ότι όταν μιλάμε για εργολαβικά συμφέροντα, αστοχούμε, είμαστε αφελεί ή δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Mm. Ωραία. Επειδή εγώ ε, ζω ε, και στην περιοχή τη Λαβρετική, θέλω να σα πω ότι ζήσαμε από πολύ κοντά και την αγωνία και τη μάχη των ανθρώπων τη Λαβρετική, τη Κερατέα, του Λαβρίου και των όμορων περιοχών, δήμων και κοινοτήτων. Εδώ, τι θα γίνει με το σκουπίδι, λοιπόν. Ποια θα είναι η πολιτική τη περιφέρεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, Τι έχουμε να πούμε στου πολίτε που συγκρούστηκαν και είναι η μοναδική για μένα νίκη στα πέντε χρόνια ή από τι μεγάλε νίκε μέσα στο μνημόνιο, ήταν η νίκη των πολιτών τη Κερατέα. Κέρδισαν, έφυγαν προς Και το παρόνιο. κέρδισαν με έναν ακυδεμόνευτο τρόπο. Δεν κέρδισαν ε, γιατί εκεί υπήρχαν ε, ριζοσπαστικέ πρωτοπορίε ή κομματικοί μηχανισμοί. Και δίνουν και ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να πορευτούμε με ε, ένα ε, δημοκρατικό μέτωπο και μια κοινωνική συμμαχία ε, που περιλαμβάνει πολλού περισσότερου mm -hmm. από κομματικού μηχανισμού και περιφερειακών παρατάξεων. Θέλω να και μάθω δημόν, λοιπόν τι θα γίνει με το σκοπίδι στην περιοχή. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα καταρχήν. Λοιπόν, ε, εδώ τι είδαμε στην περίπτωση τη Κερατέας, τι βλέπουμε στην περίπτωση του Γραμματικού, Ότι δεν υπάρχει ένα είδο σχεδιασμού που να αφορά το λεκανοπέδιο Αττικής και ουσιαστικά να αφορά τη μισή χώρα υπάρχουν συμφέροντα που επιλέγουν περιοχές και πολίτες να θυσιαστούν mm. και αφήνουν άλλους δήμους όπως λέω να έχουν τη γνώση μόνο του μπλε κάδου ανακύκλωσης. Σε 15 μέρες από τώρα κ. Αρβανίτη θα παρουσιάσουμε με συνέντευξη τύπου το πως εμείς αντιμετωπίζουμε το σπουδαίο πρόβλημα που αφορά όλους μας και οφείλει να αφορά όλους μας Διαχείρισης, αυτό τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και βεβαίω όπω αντιλαμβάνεστε, εμεί ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα μάχη με τα αργολευτικά συμφέροντα. Η για μα η ιστορία των σκουπιδιών έχει είναι... σχέση. Συγγνώμη που. με που διεκοπ... χρυσό <συσχέρι> για <συσχέρι> μερικού. Αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι σχέση, είναι, είναι μάχη απέναντι απλά στα συμφέροντα, είναι και Άλλη αντίληψη για το πώ θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των σκουπιδιών. Από... Διότι κάποιο θα την κάνει τη δουλειά. Από... Ναι, 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 κυριά. Κάποιο θα την κάνει τη δουλειά. Αλλά δηλαδή... από, από μόνο του το να το, να το είσαι ενάντια στα εργολαβικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλη αντίληψη. Mm -hmm. Και για άλλο ήθο και για άλλη άσκηση ε, πολιτική. Αυτό το τόσο κέριο ζήτημα. Ε, σε... Κυρία Δούρου, επιμένω σε αυτό. Όμω κάποιο θα πάρει τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι θα γίνει ένα διαγωνισμό και ενδεχομένω και αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα σήμερα θα πάρουν μέρος. Στη διαδικασία τη ε, ανάληψη ή πώ ακριβώ θα γίνει, Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ε, το να τα δώσουμε στου δικού μα εργολάβου με το ε, να υπάρχει ο έλεγχο και η διαχείριση από πλευρά του δημοσίου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από πλευρά του θεσμού τη περιφέρεια. Ναι. Και αυτό που μόνο του θα είναι αρκούντος επαναστατικό, ε, κύριε Αρβανίτη. Το να παραμείνει η διαχείριση των απορριμμάτων υπό τον δημόσιο έλεγχο, δηλαδή υπό την περιφέρεια Αττικής. Ε, θα είναι η πρώτη νίκη λοιπόν αν κατορθώσουμε στην, την 26η Μαΐου να βρισκόμαστε εμείς στη διακυβέρνηση της Περιφέρειας Αττικής ε, και να σταματήσει το πάρτι των τροκτικών των εργολάβων. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω από τα πριν, πριν από τη συνέντευξη τύπου, είναι ότι για μας ο, ο σχεδιασμός είναι συνολικός. Ε, δεν θα κάνουμε μια άλλου είδους φυλή, όπως επίσης δεν θα αφήσουμε τη φυλή στην κατάστασή της. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι επιτέλους αρχίζει και ξυλώνεται το pullover στην προεκλογική περίοδο, ε, ώρα γραμματικό. Διότι όταν αυτά τα λέγαμε, όταν βρισκόμασταν στην Κερατέα, ε, όταν βρισκόμασταν στη Φιλή με την Επιτροπή Κατοίκων της Φιλή, κάποιοι θεωρούσαν ότι δημαγωγούμε ε, ή δίνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Εδώ, σήμερα κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Ελευθερωτική, πρώτο σελίδο, βασικό θέμα του Αργύρι Δε το ρεπορτάζ, αυτό υπογράφει, λέει πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντο διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στον υποκατασκευή χητά γραμματικού και στέλνει στον εισαγγελία τη υπευθύνου περιφέρεια Αττική και τη αναδόχου εργολαβική κοινοπραξία υφερόντων ομίλων Μπόμπολα, Λάτσι, Λασκαρίδη, Γιώκαρη για αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Από εκεί πέρα, αγοράστε την εφημερίδα να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Να πούμε καταρχά, ε, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μα, αλλά γιατί έτσι είναι ότι ο Νίκο Οχουντή. Ο ένα Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτελέσει εξαιρετικό ε, ρόλο ε, με τις παρεμβάσει του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το γραμματικό mm -hmm. αλλά και συνολικά για το πώς παίζεται το παιχνίδι. Πώς θα, πώς... Ε, ε, ναι, όχι, για το πώ παίζεται το παιχνίδι ε, σε σχέση με τα, τις εταιρείε ε, και την διαχείριση των απορριμμάτων. Να πούμε, κύριε Αρβανίτη, ότι ούτε η αρμόδια επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι δάκτυλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. το αντιλαμβανόμαστε αυτό ε, ούτε ο, ο αρμόδιος εισαγγελέα είναι εγκάθατος σκουμουνδούρου η απόφαση όμως αυτή που έρχεται μετά από τη σχετική απόφαση που είναι κόλαφος για την περιφέρεια της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για να είμαι όσο πιο ψύχρεμη και ευγενική επισημαίνει την προβληματική χωροθέτηση που έχει κίνδυνο ρήπανση και των υδάτων. Αυτό είναι αλήθεια μην αυτό το, το γνωρίζουμε. Αυτό. Όχι, όχι, αυτό το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό και φώνασαν τότε και οι άνθρωποι στην κερατέα ουσιαστικά, οι άνθρωποι που έχουν καλλιέργειε. Ρωτώ ένα τελευταίο γι' αυτό για να μην χαλάσω τη συνέντευξη τύπου και να θα το δούμε έτσι κι αλλιώ yeah. και θα τοποθετηθούμε και θα κρίνουμε εκεί. Ενδεχομένω, όπω στην πρώτη περίπτωση και στη δική σα περίπτωση, τοπικέ κοινωνίε να αντιδράσουν. Ενδεχομένω να πρέπει ή να πείσετε ή να συγκρουστείτε με τι τοπικέ κοινωνίε. Κύριε Αρβανίτη, γιατί είχαμε αντιδράσει από τι τοπικέ κοινωνίε, Γιατί είχαν την νοοτροπία όπω θέλουν να κατηγορήσουν ε, δικήσει ε, περιφερειακέ παρατάξει ή και ελληνικέ κυβερνήσει ότι λειτουργούν με έναν τοπικισμό ή με την νοοτροπία όχι στη δική μου αυλή, αλλά στην αυλή του Αρβανίτη. Ναι. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των αντιδράσεων που ε, εν τέλει είναι το πλωστάσιο για μια διαφορετική άσκηση πολιτικής. Για έναν επαναλαμβάνω συνολικό σχεδιασμό. Η αντιδράση των κοινωνιών για μα, για την περιφερειακή παράταξη, δύναμη ζωή και όλων όσων αγωνιζόμαστε, δεν είναι εμπόδιο. Mm -hmm. αντιθέτως Αντιθέτω, με έναν δημοκρατικό τρόπο καταδεικνύουν το, ε, το πρόβλημα. Η Επιτροπή Κατοίκων τη Φυλή, για παράδειγμα, που από το 1954 και μετά το έχουν μετατρέψει σε μια περιοχή που κλείνουν όλοι τα μάτια για το γεγονό ότι για έναν καθαρό ο δικό σα δρόμο ε, κάποιοι αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Ε, δεν επιζητούν να κάνουν φυλή ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Ναι. Mm -hmm. Επομένως επαναλαμβάνω ότι για μας η αντιδράση των πολιτών καταδεικνύουν και αναδεικνύουν θέματα που τα εργολαβικά συμφέροντα και επερχόμενη περιφερειακή διοίκηση στην καλύτερη περίπτωση προσπαθούσαν να τα απομειώσει ω δημαγωγικά και λαϊκίστικα, στη χειρότερη όπω είδαμε του έστελνε τα ΜΑΤ. Μιλάμε με την κυρία Ρένα Δούρη, υποψήφια περιφερειάρχη στην Αττική. 2 10 32 17 7 7 7 τα για Τι δικέ σα ερωτήσει, οι οποίε έχουν έρθει και τι ε, ομαδοποιώ λίγο. Κάποιε είναι και αυτόνομε, θα ακουστούν. ή 10 55 και ενώ την ερώτησή σα ή την άποψή σα. Και αποστολή στο 54045 στο πόρταλ του σταθμού. εκεί που γράφει Φίλη μου την Ολυμπία, η οποία δουλεύει στο ΚΕΘΕΑ. και μου περιέγραφε την πρωτοβουλία μέσα από το Επιχειρήν, που συμμετέχει η περιφέρεια του ΚΕΘΕΑ και του 18 άνω για παιδιά δηλαδή ουσιαστικά που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα απεξάρτησης και πώς μπορούν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. η παρουσίαση αυτή θα γίνει μετά τις περιφερειακέ περιφερειακές εκλογές, θα είναι τον Ιούνιο δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Και όπως μου περιέγραφε το, το πρόγραμμα που ενδιαφέρον έχει, οι φορεί ω ένα βαθμό και θεά ο Κανά 18 άνω δίνουν τις δυνατότητες αυτό που λέμε νομικής στήριξης, εκπαίδευση, προώθησης ε, ε, ακόμα και της διαπραγμάτευσης ως φορείς με τους Δήμους και την Περιφέρεια. Αυτό που λείπει <laughs> από ό,τι κατάλαβα είναι ποιο είναι το παραπάνω για να μπορέσει μια ομάδα νέων ανθρώπων εξαρτημένων και μη εξαρτημένων δεν είναι προνόμιο να έχει πέσει τα για να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή σου, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει κάτι. Ναι. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω, έτσι είναι ιδεολογικού προ προβληματισμού, Ερχόμενο από την περιφέρεια του Αιγαίου, όπου και εκεί κάνουμε κάτι, το ΚΕΘΕΑ δηλαδή, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι η περιφέρεια ή οι περιφέρειε όταν μιλούν για επιχειρηματικότητα φωτογραφίζουν ουσιαστικά θέματα υπηρεσιών. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ, α πούμε, δεν θα κάνουμε επιχειρηματικέ δράσει στο μέλι, στην περιφερειατική. Δεν μπορούν να γίνουν επιχειρηματικέ δράσει στην αγροτική παραγωγή, στην Αττική. Γιατί πρέπει να είναι στη λογική του Γκαρσονιού, δηλαδή, ή κάτι παρόμοιο. Ωραία. Τώρα ανοίξατε μια τεράστια βεντάλια. Να πούμε στους ακροατές ότι εδώ μπροστά μου έχω πάρα, πάρα πολλά χαρτιά, πάρα πολλούς πίνακες. Πίνακες που καταδεικνύουν τις δυνατότητες τη περιφέρεια Αττικής και την κατάταξή της σε σχέση με τις περιβόητες λεξούλες καινοτομία, νέοι, επιχειρηματικότητα, που δυστυχώς κύριε Αρβανίτη είναι τραγικά αστείο. Mm. Η περιφέρεια, λοιπόν, για να πάμε στην αρχή τη κουβέντα μα, ποιε είναι οι αρμοδιότητέ τη, που πιάσαμε από την οδική σήμανση μέχρι τι υιοθεσίε, μπορεί σε μια χώρα που χυμάζεται από την ανεργία. Σε μια χώρα που η νεανική επιχειρηματικότητα, επαναλαμβάνω, είναι παράδοξο, να επιτελέσει έναν εξαιρετικό ρόλο για μόνιμες θέσει εργασία, κύριε Αρβανίτη, mm. και όχι α, για αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο των μη κυβερνητικών οργανώσεων με πεντάμινε συμβάσει δουλεμπορία νέων ανθρώπων, που έχετε καταγγείλει κι εσεί από το δικό σα μικρόφωνο, α, ότι μπορεί να έχουν περάσει άλλοι πέντε μήνες και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν καν πληρωθεί. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άξονε τόσο από το ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ, αλλά και από ίδιους πόρου τη περιφέρεια, που μπορούν να βοηθήσουν νέου ανθρώπου που ακόμα δεν έχουν αποχαιρετήσει με μια βαλίτσα στο χέρι ε, για να βρουν εργασία είτε σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είτε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να είναι και είναι για μα η, η προτεραιότητά μα. Mm -hmm. Λέω ότι α κλείσουν τα αυτιά του οι πολίτε στου υποψήφιου περιφερειάρχε που θα του πούνε ότι θα τα όλα από την 26η Μαου. Εμεί έχουμε προτεραιότητα. Να, να πούμε στον κύριο κριτικό ότι το έχω πάρει το μήνυμά του, θα το θέσω το ερώτημα γιατί το έχετε στείλει 7 φορέ και κρυώνεστε χωρί λόγο. Δεν μπορώ να το δω εγώ. Εντάξει, θα σα πω, θα σας πω. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σα λέω λοιπόν το εξή. Ότι εμεί έχουμε προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι η ανεργία, οι γυναίκε και οι νέοι. Κοινωνικέ δηλαδή υποδομέ σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Και εδώ έρχεται όχι μόνο το ΚΕΘΕΑ, όχι μόνο οι αγρότες στα Μεσόγεια, όχι οι άνεργες νέες μητέρες και μπορεί και είναι εφικτό τους πρώτους μήνες κύριε Αρβανίτη να βάλουμε ένα πλαίσιο προκειμένου να γίνουν δομέ που θα βοηθήσουν τους νέους θέλω και να την επιχειρηματικότητα. Καταλάβατε τη σκέψη μου, δηλαδή θέλω να δω και την άλλη αντίληψη έξω από την πολιτική ή την αντίληψη συνήτη. Ότι η χώρα δηλαδή ουσιαστικά είναι χώρα υπηρεσιών και η χώρα είναι κάτι τέτοιο. Η χώρα μπορεί να παράγει και η Αττική έχει κρασί. Έχουμε παραδοσιακά πράγματα. Κύριε και γι αυτό δεν ήταν μια βάζω... αντίληψη και μια αθώα αντίληψη. Πολιτική, πολιτική αντίληψη ήταν. Ε, Ήτανε ήταν μια νοοτροπία που καλλιεργήθηκε ώστε να είναι έτοιμο ε, αν θέλετε το περιβάλλον, να είναι έτοιμοι οι πολίτες. Γι' αυτό να. που μας συμβαίνει σήμερα. Και επίσης, α, α, από κοντά, μια λιδωρία της αριστεράς, ότι είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας, όταν η αριστερά πάντα και σήμερα ήταν εναντίον των εργολαβικών συμφερόντων και δεν είναι γενικά και άλλο αντίον της επιχειρηματικότητας, δηλαδή δεν είναι εναντίον ε, του ψιλικατζίδικου που έχουμε εδώ απέναντι στο σταθμό, mm -hmm. αλλά εναντίον της φευδαρχίας, εναντίον, δηλαδή, εργολαβικών συμφερόντων που δεν σεβονται το περιβάλλον, βλέπει γραμματικό, που δεν σέβονται του εργαζομένου. Ε, βλέπετε την διαμήνυα, βέβαια, τον τελευταίο καιρό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τι διαθεσιμότητε, απολύσει, ομαδικέ απολύσει και πάει λέγοντα. Ε, και ε, βεβαίω ε, αυτού του είδου την επιχειρηματικότητα, πιστέψτε με, θα αντιμαχόμαστε μέχρι την τελευταία Μάλιστα. μέρα τη ζωή μα. Το προβληματισμό μου, σα μετέφερε Α πούμε, θέλω να το πω. Α πούμε, στην Αττική έχουμε πολύ καλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει στο κρασί, με εξαγωγέ. Δηλαδή το κρασί, η αγροτική παραγωγή στην Αττική, αν. Θέλει κάποιο να χλεβάσει. Μπορεί να πει η, η, ο Αρβανίτης ε, θέλει να αναπτύξει η Δούρο, Δηλαδή, αν είναι περιφέρειας, εγώ σχολιάζω. <ΣΣΣΣΣ> ναι. Η Αττική έχει, μπορούσε να έχει παραδείγματο χάρη, κατά τη γνώμη μου, αγροτική ανάπτυξη. Μπορούσε να έχει πάρα πολλά. Επαναλαμβάνω λοιπόν επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν. Όπω και η θάλασσα, κυρία Δόρου. Τι θα γίνει, παραδείγματο χάρη, με τη θάλασσα, Πώ θα γίνει η αξιοποίηση ε, τη δαντέλα αυτή. Η μία πρόταση είναι να τα κάνουν ξενοδοχεία ή να μένουν οι πλούσιοι. Καζίνο κτλ. Καζίνο ναι. Η άλλη όμω είναι ότι η πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα, Μια μικρή βάρκα, η, η, Ο αθλητισμό στη θάλασσα. Η σχέση μα με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι δικιά μα. Δεν είναι μόνο τον Πλουσί. Το Λεκανοπέδιο έχει λιμάνια. Έχει λιμάνια. Και... και εδώ έχω και τρία λιμάνια που έχω να θέσω. Τι θα γίνει με τον Πειραιά, τι θα γίνει με το Λάβριο, τι θα γίνει με τη Ραφίνα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Άρα, ε, ό,τι έγινε, έγινε ε, με σκοπιμότητα έγινε για να οδηγηθούμε και εδώ το είπατε νομίζω στην αρχή της εκπομπής σας ότι η περιφέρεια λειτουργήσε ως το μακρύ χέρι μια ε, μιας κυβέρνησης που έχει καταστήσει τη χώρα και χρέου. Mm. Και από την 26η Μαΐου εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Σας λέω ότι όλα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Πιάνουμε τη σκητάλη από τα κινήματα της κερατέ σε σχέση με τα σκουπίδια, αλλά και τα κινήματα του ελληνικού σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο της περιφέρεια Αττικής και όλα τούτα μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν τι ε, τις μαγικές λέξεις κόστος συντήρησης και κατασκευής είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια Αττικής για ολόκληρη τη χώρα. Το ένα ζήτημα λοιπόν που συνεχίζει σε αυτό είναι αυτό που έκανε ο Κορτζίδης τότε ε, έδωσε μεγάλη μάχη, τη ζωή του έβαλε μπροστά με τη μεγάλη απεργία πείνας, τη ζωή του έβαλε. Τη ζωή του. Εγώ το από κοντά και γνωρίζω όταν τον παρακαλάγαμε να σταματήσει και το πήγαινε και κέρδισε και πηγαίναμε εκεί ε, βράδια τρεις ώρα το πρωί ναι. ε, να τον κοιτάμε απλώς και αυτός να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, να πίσω. σε σχέση mm. με την απεργία πείνας. Το κέρδισε, το κερδίσαμε, το κέρδισε. Αυτός μπήκε και έβαλε το κεφάλι του στο μπάγκο του Χασάπη, πήγαμε και εμείς, το κέρδισε. Κέρδισε ο λαός. Με τις παραλί... Η πρόσβαση στην παραλία λοιπόν το θέμα η πρόσβαση λοιπόν στην παραλία που δεν είναι ήθελα να σας διακόψω πριν και ενδεχομένως να προκαλέσω ακροατές μας δεν είναι ή η μικρή βαρκούλα ή το καινούριο Ντούμπαι. Ε, η δική μας πρόταση που κατατίθεται και κατατίθεται από ανθρώπους του Μετσοβίου Πολυτεχνείου από τους δήμους που δώσαν όπως είπατε και εσείς μάχη ζωής ε, από επιστήμονες, πολίτες και κινήματα είναι μια πρόταση η οποία δεν παίζει σε αυτή την ψευδεπίγραφη ε, αντίθεση ε, μεταξύ ονειροπόλων που θέλουν να το κάνουν πράσινο και επενδυτών σοβαρών που θα μας δώσουν μόνιμες θέσεις εργασίας αλλά που σέβεται επαναλαμβάνω το περιβάλλον, την ποιότητα ζωή, με μικτες χρήσεις mm -hmm. ε, και που ε, αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όπως οφείλει να είναι με μόνιμες θέσεις εργασίας ε, και όχι με στρατόπεδα επαναλαμβάνω εργασίας που θυμίζουν φαιδουδαρχικές εποχές. Κυρία Δρού, τι θα γίνει με τα διόδια, δεν αντέχουμε πια και ειδικά οι, νο... οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών ε, όχι μόνο τα τα ταλαιπωρούνται, ταλαιπωρούνται πια και στα δικαστήρια. Βεβαίως, βλέπουμε λοιπόν ότι για να περάσουν ε, τα των εργολάβων ε, η δημοκρατία δέχεται άλλο ένα πλήγμα. Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ερετοί σέρνονται στα δικαστήρια. Και πολίτε. Και πολίτες. Αλλά σα λέω λοιπόν δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, γιατί για να περάσουν τέτοιου είδου πολιτικέ για να εξυπηρετηθούν τέτοιου είδου συμφέροντα δεν μπορεί να γίνουν σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Η ιστορία θα το... καταργηθούν, λοιπόν, Στην περιφερειά σα η ιστορία λοιπόν των διοδείων είναι χαρακτηριστική τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, και ο φόβο του φαίνεται από μακριά. Εμεί από την πρώτη στιγμή είπαμε μαζί με του πολίτε στον Οροπό, ε, μαζί με πολλού άλλου, ότι όλε αυτέ οι συμβάσει ε, ντροπή που θυμίζουν ε, checkpoint Ισραηλινό στα κατεχόμενα τη Παλαιστίνη, δηλαδή μπαίνουν, ε, ξέρετε, μπαίνουν χωρί λογική, ναι, mm. θα επανεξεταστούν. Θα επανεξεταστούν σημαίνει θα επεξεταστούν, δεν είναι ότι θα ξυλωθούν. Ήδη το επαναξεταστούν, κύριε Αρβανίτη, έχει προκαλέσει τρομερή αντιδράση. Ναι, Αυτή τη στιγμή χτυπιούνται, επαναλαμβάνουν οι πολίτες και οι Εμεί ε, Εμείς θα είμαστε σταματακίνητοι, γιατί ναι κύριε, κύριε Αρβανίτη, δεν μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου και να πληρώνεις διόδια μόνο και μόνο, γιατί το έχεις κτίσει εκεί που το έκτισες. Mm -hmm. ε, και ναι, θα είμαστε εδώ την επόμενη μέρα ε, για το αυτονόητο, για να έχεις ε, υπηρεσίες... Ε, σε σχέση με τη μεταφορά σου, που να μην τις πληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Ε, ο προγραμματισμός ήταν ένα από τι 8 και 10 μέχρι τι 9 παρά 10 και, τε, και τελειώνουμε δηλαδή. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλήσω να μείνετε λίγο ακόμα, γιατί έχω ναι, πάρα βεβαίως, πολλά βεβαίως, ερωτήματα βεβαίως. και δεν. Και, εντάξει, θυμίζω. Ωραία, βεβαίως, ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Πότε θα ανακοινώσετε. Ε, είναι, πάω τώρα, είναι εδώ και ώρα είμαι ερωτήσει ακροατών. Πότε θα ανακοινώσετε του αντιπεριφερ... αντιπεριφερειάρχες και κάτω από ποιε διαδικασίε θα επιλεγούν. Θα είναι προσωπική σα επιλογή, θα είναι κομματική επιλογή, θα είναι παραταξιακή επιλογή. Δεν θα μπορούσε να είναι προσωπική επιλογή, για όνομα του Θεού. Ε, Ένα από του που καθυστερούμε, κυρία Αρβανίτη, να παρουσιάσουμε του αντιπεριφερειάρχε ή να παρουσιάσουμε ολόκληρο το ψηφοδέλτιό μα είναι ακριβώ γιατί ακολουθούμε δημοκρατικέ διαδικασίε. Ε, αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Παράταξη σε συνεργασία με, την, με το κόμμα που τη στηρίζει και που εμείς δεν τρεπόμαστε σε σχέση με άλλους υποψηφίου που ξαφνικά ξεχάσανε την κομματική τους ταυτότητα στα σερτάρια και παρουσιάζοντας αυτοδιοκητική, προσπαθούμε να φτιάξουμε μία, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ε, να αφορά τους πολίτες, να αφορά τα κοινωνικά ε, κινήματα. Γυναίκες πόσες θα έχει μέσα το ψηφοδέλτιο, θα πάτε σε ποσοστόσεις ή θα είναι όπως πρέπει, όπως είναι. Η ποσόστοση είναι μια θετική διάκριση που ε, είναι εξαιρετικό εργαλείο. Α, από εκεί και πέρα θέλουμε και να την υπερβούμε αν είναι δυνατόν. Σας λέω από τώρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, σε καιρούς όπως ε, mm. ο σημερινό, με κρίση mm. της δημοκρατίας, με ευτελισμό του πολιτικού mm. διαλόγου, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτε. Ε, οι γυναίκε ε, πρέπει να αντιμετωπίσουν ακόμα και την ανεργία του άντρα του μέσα στο σπίτι. Και του παιδιού του, αν είναι λίγο μεγαλύτερα τα παιδιά. Ακριβώ mm. και δεν σα κρύβω ότι δίνουμε μια τεράστια να μην φοβηθούν. Οι ξέρτε, στο υπουργείο το Υπουργείο Οικονομικών μας δίνουν δύναμη και μας εμπνέουν για το πώς τελικά γυναίκες δεν κάνουμε εύκολα πίσω. Να σας πω. Πάμε πίσω όμως στην απάντηση. Σας λέω λοιπόν ότι καθυστερούμε γιατί ε, ε, αντιμετωπίσουμε τη βάση των δημοκρατικών διαδικασιών που δεν θέλει ένα ψηφοδέλτιο φτιαγμένο από κομματικά επιτελεία δεν θέλει ένα ψηφοδέλτιο που θα αφορά περσόνες ε, θέλει ένα ψηφοδέλτιο που την επόμενη μέρα θα μπορέσει να δουλέψει και να αναλάβει τα ενία της περιφέρειας Αττικής Ωραία. Αφού λοιπόν ε, η πρόταση ε, για του αντιπεριφερειάρχες είναι μια συλλογική δουλειά, η απόφασή σας να φύγετε, να παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα, ήταν κομματική επιλογή ή προσωπική επιλογή. Ήταν μια προσωπική επιλογή με συλλογικό πρόσωπο, όπως είπα. Δηλαδή, πάρα πολλοί ξαφνιάστηκαν θετικά για την παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα. Και του είπα: Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Είναι η σκητάλη ε, ενό ήθου που έρχεται από παλιά. Mm. Ε, δεν είμαι η πρώτη, δεν θα είμαι η τελευταία ε, που έχει παρατηθεί από βουλευτική έδρα και πήρα πολύ κουράγιο γιατί όταν ε, κατέθετα την ε, παρέτησή μου στην ε, πρώτη γραμμή καθόταν ο Μανώλη Γλέζο στην πρώτη σειρά καθισμάτων. Mm -hmm που δεν ξεχνάμε όλοι, ότι είχε παρατηθεί αρκετέ φορέ. Ε, Ιδίω μάλιστα με κίνητρο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρχαν συντροφοί σα ε, που δυσαρεστήθηκαν ή ένιωσαν κάπω άβολα με τη δική σα πρωτοβουλία, βουλευτέ ενώ να παρατηθείτε. Όχι, υπήρχε απόλυτη κατανόηση. Απόλυτη mm. κατανόηση. Ε, από εκεί και πέρα θέλω να σα πω το εξή. Ε, δεν μου ταιριάζει, δεν ταιριάζει στο ήθο τη δημοκρατία και τη αριστερά να προσπαθεί να ε, λειτουργήσει ε, με έναν διδακτικό τρόπο. Και να... Α, ένα τελευταίο. Για ποιο λόγο, είναι σαφέ, ε, φωνάζει η Παρνοσία Για ποιο λόγο ακούστηκε με μια κουβέντα μόνο χθε, λέει ακροατή, το όνομά στην ψηφοφορία στη Βουλή, αφού είχατε παραιτηθεί. Όχι, ε, δεν νομίζω ότι έγινε αυτό. Η επιστολή παρέτησης είναι ήδη στην, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν, βέβαια, ξέρετε, πολλά διαδικαστικά, διαδικαστικά με του συνεργάτε. Ωραία. Ωραία. Τα λέμε μετά το δελτίο ναι, ναι, ναι. των 9. Η εκπομπή ήταν μία πρόσφατη. Με σύντομα. Μπαμπάμπαμ, μπαμ, γιατί περιμένει ο, ο Δημήτρη έξω. Ο Τσουκαλά έχουμε άλλο θέμα, θα το μεταναστευτικό. Προλάβουμε. Θα τι προλάβουμε. Okay. προλάβουμε. Λοιπόν, ένα. Τι θα γίνει με τον αντικαπνιστικό νόμο, ρωτάει ο κύριο Κρητικό. Είναι απόλυτη γελαιότητα αυτή η ιστορία και σπέβδω να δηλώσω ότι είμαι καπνίστρια έτσι ναι. αλλά είναι απόλυτη, γελαιότητα. είναι απόλυτη γελαιότητα η ιστορία ενός νόμου που ξεκίνησε ε, ως κυνήγη μαγισσών ε, των καπνιστών ε, για να καταπέσει σε μια φαιουδουαρχική λογική χαρατσίου αν θυμάστε είχαμε ακόμα ε, πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδρέου. Παπαδρέου με τα 300 ευρώ στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, η γελιότητα του να μπαίνει σε ένα μαγαζί να έχει το σήμα του το, το, το αντικαπνιστικό αλλά να σου φέρνουν το ποτηράκι για να ρίχνεις κρυφά ε, το τσιγάρο τη γόπα μέσα mm -hmm. ε, επομένως να ταλαιπωρεί το καπνιστής να ταλαιπωρείται και ο μη καπνιστής. Νεστής. Και λέω στον κύριο Κρητικό ότι ο τρόπο με τον οποίο εμ, υπάρχει αυτό ο νόμο, υφίσταται, είναι χαρακτηριστικό των παθογενειών πολλών Ο νόμο λοιπόν θα εφαρμοστεί ή θα βελτιωθεί, αν κατάλαβα ο νόμος, έτσι όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ και όχι ιδιωτελώς επειδή καπνίζω, είναι ότι θα πρέπει στον κύριο κριτικό και στον κάθε μη καπνιστή να του επιτρέπει να τρώει, να πίνει τον καφέ του χωρίς ο Αρβανίτης και Δούρου να του φυσάνε mm. το τσιγάρο, χωρίς να μπαίνουμε σε μια λογική ο ένας πελάτης να καταγγέλει τον άλλον, χωρίς να πετάμε τον μπαλάκι στον... Πάντως στη βγαίνει εγώ το είδα, όπου στα, σε όλα τα μαγαζιά υπήρχαν ισότιμοι χώροι όμορφοι για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες και το μαγαζί δούλευε κανονικά. Να το πω αλλιώ. στο στους, στους αυστηρούς γερμανούς ε, μπορείς να βρεις ε, μαγαζιά τα οποία είναι για καπνιστές και μαγαζιά που είναι για μη καπνιστές ερώτηση δεύτερη βιομηχανία διώξεων, κακουροδικείο κλπ έχει στηθεί ενάντια στου κατοίκου του γραμματικού κλπ νομίζω το είπαμε αυτό, προχωρώ Α υπάρχει ερώτηση για την Ελευσίνα και, τα, και τη μόλιση από τα ΕΛΠΕ. Η Ελευσίνα είναι γνωστό σε όλους ότι έχει κακοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά, λέει η φίλη, η ακροάτρια κυρία Λίλη Αναγνώστου. Να πούμε στην κυρία Αναγνώστου ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε στην Ελευσίνα ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η κακοποίηση είναι πολλαπλή. Πολιτισμική. Θα πάω στα νησιά. Ε περιφέρεια είναι και τα νησιά είπαμε, του Είπα, Αργοσαλικού. Είπαμε πολύ γρήγορα να πάντα άλλο. όχι τόσο κύριε Αρβανίτη, δεν σας προλαβαίνω. Η Ελευσίνα, λοιπόν, ε, έχει, ε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επαναλαμβάνω, πολιτισμικής κακοποίησης, έτσι, περιβαλλοντικής κακοποίησης, ε, οικιστικής κακοποίησης, ε, και νομίζω ότι ε, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να δούμε πώς εμείς θα βρεθούμε με διαφορετικό Στην τρόπο. Στην Ελευσίνα που θα πάτε δηλαδή ουσιαστικά θα παρουσιάσετε και το πρόγραμμά σας και τις μάχες και για την ευρύτερη περιοχή, καταλαβαίνω καλά. Ναι, κύριε Αρβανίτη. Ναι. Σαφές. Πότε θα γίνει αυτό? Ε, μετά από 15 μέρες, γιατί, όπως σα είπα, τις επόμενες 15 μέρες θα παρουσιάσουμε τη θεματική για τους ορινούς όγκους των περιβάλλων mm. και τα σκουπίδια. Ρωτώ, επειδή είμαι στην Ελευσίνα και είναι αρχαιολογικό χώρο, με αφορμή αυτό ρωτώ και γενικότερα για την διαφύλαξη των αρχαιολογικών χώρων, άνοιγμα προ το λαό από τη μία και διαφύλαξη από την άλλη δύο. Δεν χρειάζεται δηλαδή η να κάνει και τα τρέιλερ τη στο Σούνιο. Υ υπάρχει και το χειρότερο. Ε, υ υπάρχει το να α, α, λιδωρούμε την ιστορία μα. Και να θεωρούμε ότι η ιστορία μας είναι εμπόδιο στα εργολαβικά συμφέροντα. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει από πολλούς ε, τοπικούς έρετους, να κατηγορούν αυτή τη σπουδαία ιστορία ε, γιατί μπαίνει εμπόδιο στα εργολαβικά συμφέροντα. Άργος ε, Θεωρονικός, είναι περιφέρεια. Είναι περιφέρεια. Και κήθυρα. Και αντικήθυρα. Και τι λέγατε πριν από τι ειδήσει και πριν από το διάλειμμα, προσπαθώντα να κάνετε μια γέφυρα και να θρίσετε τα προβλήματα αλλά και τις εξαιρετικές προτάσεις που φέρνουμε με την Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωή: Ότι λιμάνια, τουρισμός, κυρία Αρβανίτη, για το οποίο δεν, δεν <συσχεριακά> να, ε, ακούμε πολλά, ε, ιστορία, ανάπτυξη. και συγκοινωνία όμω, κυρία δηλαδή το να έρθει ο άνθρωπο από τα κύθρα για να λύσει θέματα φορολογικά. Στον Πειραιά και στην Αθήνα. Είναι, είναι τρέλα πραγματικά αυτό το πράγμα. Είναι, είναι κύριε Αρβανίτη, αλλά δεν μπορούμε μόνο απλά να το διαπιστώνουμε και δεν μπορούμε να μην βλέπουμε τι αιτιάσει γιατί θα μείνουμε στι διαπιστώσει. Και όλα το, αυτά... το κομμάτι τη κοινωνία. Δηλαδή, <τριβώς> τι θα, θα γινωνίας... γίνει με τα παιδιά στην Αίγυπτο, τι θα γίνει με του ανθρώπου, του ηλικιωμένου στην Ήδρα. Όλα, όλα αυτά, κύριε ε, Αρβανίτη, δεν γίνονται έτσι. Ε, α, θα, νομίζω θα είπατε τι προηγούμενε μέρε ότι εδώ συζητάμε να πουλήσουμε και το λιμάνι τη Ήδρα. Mm. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι η απαξίωση των συγκοινωνιών, η απαξίωση των διαφόρων υπηρεσιών γίνεται προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τον αγανακτισμένο πολίτη να δεχτεί του ημέτερου επιχειρηματίε. Ερώτηση. Με mm. την πεζοδρόμηση τη Πανεπιστημίου και τη Παδησίων, mm. συμφωνείτε σε αυτό. Πρόκειται για ένα παλιό όραμα του Αντώνη Τρίτσι, mm. η πεζοδρόμηση του Πανεπιστημίου η οποία μπορεί και πρέπει να αναβιώσει. Ε, η ανοιχτή πόλη, η δημοτική μας παράταξη ε, με παρουσία 10 χρόνων δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζει τις ενστάσεις της και τις επιφυλάξεις διότι ε, το ζητούμενο, ε, κύριε Αρβανίτη, δεν είναι ε, η ανάγκη απλά αλλαγή ενός δρόμου και δεν είναι να δημιουργήσουμε... Φώτα σε ένα δρόμο και να μείνει η άλλη, η φτωχή η κρυμμένη πίσω από τι ελάχιστε λαμπρέ πλατείε Αθήνα όσο έχει. Γήπεδο ΑΕΚ, ρωτάει η ακροατή. Τι έγινε άργη με το γήπεδο ΑΕΚ, Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσει τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, που το Νοέμβριο του 2013 <Γίπεδο> ε, παρουσιάστηκε ότι είναι έτοιμο να φτιάξει το γήπεδο τη ΑΕΚ και η άλλη μια φορά, ε, κύριε Αρβανίτη, βλέπουμε του φιλάθλους και του οπαδού διαφόρων ομάδων να λειτουργούν ω δεξαμενέ άρδευση ψηφοφόρων. Ε, Κανένα λόγο για το, τα αεραστεχνικά σωματεία. Κανένα λόγο για το δικαίωμα του παιδιού σα να μπορεί να παίξει σε ένα ασφαλέ γήπεδο ή σε ένα δημόσιο χώρο. Βεβαίω, ο λόγο για τον οποίο δεν ξανακούσαμε ε, για αυτό το γήπεδο, από τα χείλη του απερχόμενου Περιφερειάρχη, είναι γιατί κυρία Αρβανίτη ε, τα λεφτά τα, και τα κοινοτικά κονδύλια δεν μπορεί να τα δίνει σε ημέτερους Το τα, τα, Κατάλαβα τι λέτε. Τα λεφτά και τα κοινοτικά Είναι αδειά περιφέρειας περιφέρεια να επιχορηγήσει μια εταιρεία για να κάνει ένα γήπεδο. όμως από την άλλη, είναι μια ιστορία. για ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Απόλων. Ναι, είναι. Ναι. είναι. <laughs> Κάνα με τον πόνο του. Ο Απόλων. Ναι, ο <laughs> εσεί. Ναι. Ναι, λέω λοιπόν ότι άλλο ιστορία ε, ομάδων, σαν και αυτές που αναφέρατε και πολλές άλλες, ε, άλλο το δικαίωμα στον αθλητισμό, άλλο η υπεράσπιση της ύπαρξης σωματίων και άλλο να παίζεις με συμφέροντα. Ναι, σαφές. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει, γιατί από εδώ και πέρα βλέπω πολλά πράγματα που είναι μάλλον ευχές από ό,τι βλέπω, ε, α, ρωτάει κάποιο γιατί βάζει τη διαφήμιση του Υπουργείου Παιδεία στο Παιδευτικό Σύστημα γνωστόν πετάει του μη έρχοντε εξωτερικών. Κοιτάξτε τώρα αυτή τη ιστορία, όταν ακούτε μια διαφήμιση, δεν σημαίνει ότι το κόκκινο και πόσο μάλλον ο ιδιοκτήτη του συμφωνεί ή όχι. Είναι διαφημιστικό πρόγραμμα, εμεί θα το πάρουμε το διαφημιστικό πρόγραμμα γιατί είναι και δικά μας λεφτά αυτά. Λοιπόν, και εσείς είστε ακροατές και καταλαβαίνετε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Δηλαδή, όταν παίζει μια διαφήμιση ενό σούπερ μάρκετ σημαίνει ότι κάτι, αυτό που λέγει ο Άδωνος Γεωργιάδης, αν είναι δυνατόν με τα φάρμακα κτλ. Είναι διαφημιστικός χώρος, το ραδιόφωνο ανεβαίνει και θα πάρει αυτό που το αναλογεί από τη διαφημιστική πίτα, διότι είναι και δικά μας χρήματα όλων των πολιτών. Αυτό είναι σαφές, δεν του χαρίζουμε ούτε ένα Sense που λέμε. Και μια ευχή με αυτό που λέτε με αφορμή τη διαφήμιση και πόσο έχετε ταλαιπωρηθεί και ο ίδιο προσωπικά και ο ραδιοσυνοδοθμό του κόκκινου. Δεν ενσωματώνουμε, δεν ενσωματώνουμε την κριτική του αντιπάλου. Μα, με ρώτησε κάποιο τώρα και κλείνω με αυτό. Αν λέει με αφορμή το, τη διαφήμιση του Υπουργείου Παιδεία, αύριο μπορεί να έρθει κι άλλε, αλλά ξέρω εγώ, τράπεζε ενδεχομένω. Μέχρι στιγμή είμαστε μαύρο γιατί έχουμε το βαξεβάνι. Ε, λέμε να κρατήσουμε το βαξεβάνι. Ε, Υπάρχει ένα ζήτημα στο, στο κομμάτι τη ε, διαφημιστική πίτα, έτσι όπω ε, διανέμεται, αν θέλει το ραδιόφωνο ένα αυτόνομο και να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του έτσι κι αλλιώ. Αυτό είναι μια. Και το θέμα των συγχρονοτήτων, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε να να παίξει μπαλά. Σε πάρα πολλά, όπως για παράδειγμα ε, τα ζητήματα επαναλαμβάνω της ανάπτυξης, κανένας ε, δεν εμπόδισε τον απερχόμενο περιφερειάρχη να έρθει σε συνέργεια με τα αρμόδια υπουργεία είτε περιβάλλοντος. Κανένα. Mm. Κανένας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίω, γιατί ε, ουσιαστικά δεν βοή. ξέρω αν είπαμε και κάτι. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. <laughs> θα είπαμε θα αρκετά, αλλά με εκείνον τον τρόπο που χρειάζεται να πούμε και άλλα. Ε, ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλό